Επειδή δεν προχωράει η επένδυση. Δηλαδή, αν ανοίξει το ελληνικό. Αν ανοίξει το ελληνικό, θα σωθεί η χώρα. Μάλλον θα υπογράψετε ένα πρόγραμμα που όλοι λένε ότι δεν βγαίνει. Μετά από 10 χρόνια δεν βαρεθήκατε. Μετά από 7 χρόνια. Εγώ να ρωτιέμαι ποιο θα βγει. Δεν το καταλαβαίνετε. Αφήσαμε ένα λεπτό χρόνο να διακόψουμε. Σα ακούω. Γιατί όταν γίνουν ιδιωτικοποιήσει και γεννηθούν θέσει εργασία, θα αυξηθούν τα κέρδη τη χώρα, θα αυξηθεί το ΕΠ και θα μειωθούν τα μέτρα. Όσο δεν τα κάνει αυτά, γίνεσαι φτωχότερο και μεγαλώνουν τα μέτρα. Το καταλάβατε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ω κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα μέτρα, θα γίνει ιδιωτικοποίηση, θα γεννηθούν θέσει εργασία, θα βρει ο κόσμο δουλειά, θα βγουν από το μνημόνιο. Το καταλάβατε τώρα. Μάλιστα. Μπράβο. Γιατί δεν τα κάνετε λοιπόν εσεί αυτά, κύριε Μπάρκα. Γι' αυτό τα κάνουμε. Για εξηγήστε μα, γιατί δεν κάνετε ιδιωτικοποίηση. Γιατί αντί να κάνω το ελληνικό, κάνουν ερώτηση ο κ. Μπάρκα και τα αρχαία στο ελληνικό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Μόλι σταμάτησε. Ακούστε. Μόλι δώσει τη δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να μιλήσω, γιατί το τελευταίο καιρό έχω βρεθεί μπροστά σε επιθέσεις βουλευτών οι οποίοι μου λένε να το βουλώσω, να σκάσω. Δεν είπα εγώ να πω. Και υπό την έννοια αυτή και. Δεν το είπα αυτό. Εγώ. Εντάξει. Αλλά για το tweet σας που είχατε γράψει, θα ήθελα μια απάντηση, με αφορούσε προσωπικά. Ακούστε. Από τον άνθρωπο ο οποίος έχει βρίσει όλο το πολιτικό σύστημα και φυλάει κατουρημένες ποδιές και εκεί που έφτυνε γλύφει. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει βρίσει τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη έλεγε ότι θα του δανείσει ένα αυτοκίνητο και τώρα τον χειροκροτεί. Τον κύριο Σαμαρά έλεγε: μην ψηφίζετε, είναι ψεύτες. Ο Σαμαράς, όποιος ψηφίσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ο άνθρωπος που έχει κάνει την πολιτική, πώς θα το πω, το πολιτικό σάλτο, την ανθρώπινη σκέψη, να υπακούει σε οτιδήποτε, να καταραίει ως κοινή αντίληψη, κάνει υποδείξεις στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά, εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τώρα θα το γυρίσουμε, θα απαντήσετε, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε το βιβλίο του χρυσαυγίτη ακροδεξιού φασίστα, Πλεύρη, για τους Εβραίους, και φόρεσε κοιπά και πήγε και ζήταγε συγγνώμη από τους Εβραίους. Αυτό το έχει κάνει ο κ. Γεωργιάδης, δεν τα έκανα εγώ. Επειδή λοιπόν σε αυτή τη χώρα έχουμε μνήμη όλοι και γνωρίζουμε πόσο ο κ. Γεωργιάδης έχει καθυβρίσει όλο το πολιτικό σύστημα και τώρα εναγκαλίζεται με αυτό, τους έχει βρίσει. Τους έχει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άσχημη λέξη. Υπό την έννοια αυτή, υποδείξεις από τον κ. Γεωργιάδη. Δυστυχώς, θα βάλετε ευτυχώς, τώρα μία τελεία. Επειδή προσωποποιήσατε το θέμα, θα βάλετε μία τελεία. Ο κύριος Γεωργιάδης, ακούστε με λίγο. Δεν θα με εγκαλείτε για πράγματα τα οποία δεν έχω κάνει εγώ. Δεν εγκαλώ κανέναν. Ακούστε με λίγο. Είπα ότι προσωποποιήσατε τη συζήτηση, γι' αυτό πρέπει στις καταγγελίες, στις επιθέσεις που κάνετε να απαντήσει. Διαφωνείτε σε αυτό. Αν τώρα στιεύεστε, απαντήστε. Εδώ είναι. Να απαντήσει. Εσείς που είστε δημοσιογράφος χρόνια, το έχει κάνει ή όχι? Με συγχωρείτε. Ζούμε στο διάστημα, εδώ ζούμε. Έχετε υπερασπιστεί. Έχετε υπερασπιστεί κάποιος και έχετε επιτεθεί σε κάποιους άλλους, τους οποίους στη συνέχεια τους υποθέσατε. Έχω το λόγο εγώ. Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα εγώ. Παρακαλώ, αυτά που έχουν υποθεί θα συζητηθούν στη συνέχεια. Να απαντήσει επί του προσωπικού και στη συνέχεια θα πάμε στη κουβέντα. Ο κύριος Μπάρκας έχει. Και παρακαλώ να μην μένουμε στα προσωπικά σας θέματα. Έχει πάρα πολύ ασθενή μνήμη. Στο κόμμα του και στην κυβέρνησή του έχει την κυρία Τζάκρη, που έβριζε τον κύριο Τσίπρα ως τυχοδιώκτη. Για μένα λέτε. Ερώτησες, κύριε Μπάρκα, τη συνάδελφό σου, τώρα, κυρία Τζάκρη, γιατί έλεγε τον Τσίπρα τυχοδιώκτη. Με φέρνετε για μένα έλεγες. Για σένα έλεγα για το tweet που έλεγε. Μπράβο, πες μας για αυτά που έλεγες εσύ. Σου απαντώ. Που φοράγες κοιπά. Που έβριζε το Μητσοτάκη ότι θα του δώσει αυτοκίνητο. Του το έδωσες. Πρώτα απ' όλα, γιατί με διακόπτει. Του το έδωσες. Του Σαμαρά. Κύριε Μπάρκα, τελεία. Τα είπατε, κύριε Μπάρκα, να απαντήσει. Με το Σαμαρά πράγματι είχα πολύ μεγάλη διαφωνία, γιατί δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, το οποίο εγώ ψήφισα. Όπως είχα διαφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ψήφισε τα προηγούμενα μνημόνια, που τώρα έχουν γίνει πιο μνημονιακοί από μένα. Εγώ από την αρχή ήμουνα με το μνημόνιο. Δεν άλλαξα, κύριε Μπάρκα, ούτε έλεγα όπως εσείς. Θα σκίσω το μνημόνιο και go back, Madame Merkel και άλλες ανοησίες. Hey. Άρα να ακούσει ο Έλληνας πολίτης τι θεωρεί μεγαλύτερη πολιτική κολοτούμπα. Να έχω εγώ πολιτική διαφωνία με το Σαμαρά και να έχω υβρίσει, όπως λέει το Σαμαρά, ή να έχω διαφωνία με το Μητσοτάκη και τα βουλευτικά αυτοκίνητα, ή είναι μεγαλύτερη πολιτική κολοτούμπα εσύ που έλεγες ότι θα υπογράψει κανένα μνημόνιο και ότι θα υπογράψει όλα. Θα τολμήσει δεν να φοβάμαι. Μιλήσει ένα Σιριζέα για κολοτούμπα. Δεν φοβάμαι. Λέγατε. Δεν φοβάμαι. Θα καταργήσετε το μνημόνιο. Κύριε, σας παρακαλώ, ηρεμία. Είστε φιλισμένοι όπως όλοι όσοι είστε. Παρακαλώ. Γιατί από
από το ψηφίσω το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο, ψηφίζω το μνημόνιο τώρα. Και έχετε τα μούτρα να κάνετε σε μένα υποδείξεις που να αρχίσουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, εσύ δυσκολεύεσαι, γιατί εσύ πουλούσες φούμαρα στον ελληνικό λαό ότι θα διώξει την Τρόικα. Εσύ έλεγες go back, Madame Merkel. Εσύ μας έλεγε ρημάνο τσολιάδες. Αυτά δεν τα θυμάσαι όμως το υπογράφει το υπερταμείο για να τσεπώνει τη βουλευτική αποζημίωση. Άρα άσε λοιπόν σε μένα τις υποδείξεις. Πάμε λοιπόν τώρα. Στις 21 Φεβρουαρίου. Τη βουλευτική αποζημίωση. Στις 21 Φεβρουαρίου. Την τσεπώνει αυτός που είχε αλλάξει. Την τσεπώνει όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που είχε αλλάξει κόμματα για να εκλέγεται βουλευτής. Αυτό τσεπώνει βουλευτική αποζημίωση. Εγώ παρετήθηκα από το κόμμα που ήμουν, κύριε. Εγώ, κυρία Τσαπανίδου, κύριε και κύριε, είμαι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ παρετήθηκα και πήγα σπίτι μου. Άρα σε λάθος. Στη Νέα Δημοκρατία πήγε που έβριζε. Στη Νέα Δημοκρατία πήγες που έβριζες. Με σταυρό. Με που εσύ έβριζες. Όμως που ήσουν στους δρόμους κατά των ιδιωτικοποιήσεων και τα έλεγες ξεπούλημα, ετοιμάσου να ψηφίσεις τη ΔΕΗ. Εντάξει. Πες μου τη Λεμπάρκα. Τελεία. Για άλλημα, σας παρακαλώ. Κύριε, εσύ σας παρακαλώ. Κύριε Μπάρκα, για να μην είσαι βουλευτής, θα το ψηφίσεις το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Για πες μας τώρα. Εγώ δεν θα γλύφω εκεί που έφτυνα. Θα γλύφεις τους δανειστές και γλύφεις τη Μέρκελ και γλύφεις τον Σόιμπλε και γλύφεις τον Δουνουτού όπως όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί γλύφει ο Μπάρκας και εκεί γλύφει ο Τσίπρας. Άρα μην κάνεις εμένα υποδείξεις περιγλυψίματος. Παρακαλώ. Κάνατε καριέρα λέγοντας γερμανοτσολιάδες όσοι ψηφίζαν το μνημόνιο. Και έρχεστε και ψηφίζετε σαν ανθρωπάκια με τα δυο χέρια το μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάδη. Και τολμάτε και κάνετε υποδείξεις εμένα. Κύριε Γεωργιάδη. Που ήμουν την πρώτη μέρα με το πρόγραμμα. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πες μου τώρα. Το ξεπούλημα της ΔΕΗ, Μπάρκα, θα το υπογράψεις. Δεν με ακούτε. Για πες μας. Δεν με ακούτε. Θα το υπογράψεις, Μπάρκα, το ξεπούλημα. Παρακαλώ. Α, θα μας κάνει υποδείξεις τώρα, Μπάρκα. Παρακαλώ. Πήγαινε πάρε καμιά βουλευτική αποζημίωση τότε, κάνα βουλευτικό αυτοκίνητο. Κύριε Γεωργιάδη. Μια τελεία. Και κύριε Μπάρκα επίσης μια τελεία. Τώρα, να με κατηγορεί εμένα. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να απαντήσετε σε μένα σε μία ερώτηση. Για Κολοτούπα μία ερώτηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία δική μου ερώτηση μόνο. Θυμάστε, κυρία Παπαδίδου. Δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά θέλω μία ερώτηση. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε την αίσθηση. Ακούστε με λίγο. Θέλω να με ακούσετε. Τόση ώρα προσπαθώ να σας σταματήσω και δεν με ακούτε. Έχει πάει παρά 10 και πρέπει να κλείσουμε κιόλα. Μία ερώτηση μόνο. Έχετε την αίσθηση. Έχετε το θυμάστε τους αγανακτισμένους. Έχετε, αντιλαμβάνεστε αυτή την ώρα. Αντιλαμβάνεστε αυτή την ώρα. Τι προκαλείτε στο κοινό που μας παρακολουθεί και που ζει με το πρόβλημά του και που μετράει 5 ευρώ. Όχι. Πώς όχι. Απαξιώνεται ακόμη περισσότερο το σύνολο του πολιτικού συστήματος, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Μπάρκας είναι μεταξύ σας. Με τους μεταξύ σας καρδάδες. Και τώρα πάει και τη γλύφει στο Βερολίνο. Δεν θα θυμίσουμε στον κόσμο αυτό. Σας καλώ. Δεν θα θυμίσουμε ότι για τη ΔΕΗ λέγανε ότι το μεγαλύτερο ξεπούλημα της Ελλάδας είναι η ΔΕΗ. Και τώρα την πουλάνε. Δεν θα το θυμίσουμε αυτό στον κόσμο. Τι θα θυμίσουμε, κύριε Σαμανίδη. Δώσατε καμία απάντηση σήμερα, κύριε Μπάρκα, στο τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός και σε τι να ελπίζει από εδώ και στο εξής. Εκτός από την επίθεσή σας στον κύριο Γεωργιάδη, δώσατε απάντηση στον κόσμο. Κύριε Τσαμπανίδου, θέλω να με κατηγορείτε για πράγματα. Προσωποποιήσατε μια κουβέντα και οι δυο σας. Η εισήγηση. Και οι δυο σας. Μιλήσατε ο ένας για τον άλλο σαν προσωπικότητες. Θα ρίξει και έχουμε την κάλπη ανοιχτή μπροστά μας. Και κρίνεται προσωπική ψήφος. Η εισήγηση του κυρίου Γεωργιάδη ξεκίνησε με κάτι το οποίο εγώ έγραψα. Όφυλα λοιπόν να το απαντήσω. Και με συγχωρείτε, λεπτά, με συγχωρείτε λοιπόν. Με συγχωρείτε. Εγώ, όχι, κυρία Τσαμπανίδου, θα με κατηγορείτε για πράγματα τα οποία έχω κάνει. Εγώ απάντησα σε αυτά που ο κύριος Γεωργιάδης έχει κάνει. Γιατί...